Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε αυτή την ενότητα, γιατί γίνεται στα ξένα χαμός. Θα σας πάω εγώ, παιδιά, στα ξένα. Αποκληρώνουν, παιδιά, εγγόνια. Άστα, τώρα, Μαρία μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Στα στενά της Κοπενχάγης, ο πρίγκιπας Νικολάη της Δανίας, τριγυρνάει και ακούει... Τον αποκληρώσανε, η γιαγιά. Άκου τώρα τι έγινε. Λοιπόν... έκανα αυτή την πολύ εντυπωσιακή εισαγωγή ομολογουμένως για να σας πω ότι η Βασίλισσα Μαργαρίτα που αυτή τη στιγμή... Εγώ την έχω δει τη Μαργαρίτα της Δανίας. Στην Κοπενχάγη, για τη Δανία δεν λέμε. Ναι. Γιατί έχει μια πλατεία μπροστά από το παλάτι και έτυχε την ώρα... Μια φορά έχω πάει Κοπενχάγη, την ώρα που ήμασταν εκεί βγαίνανε. Παιδιά περπατούσαν κανονικά οι Βασίλισσες στο δρόμο. Και τι μιλήσατε. Εντάξει, εγώ τις έκανα έτσι, αυτή δεν έκανε τίποτα, δεν με νοιάζει κιόλας, αλλά την είδα. Σου φάνηκε ότι ήταν λίγο καλιαρντή η Βασίλισσα Μαργαρίτα. Καλά, 20 χρόνια πριν. Πού να φανταστείς. Όλα καλιαρντά μου φαινόντουσαν. Πού να φανταστείς τι θα έκανε τώρα. Να σου πω ότι 20 είναι, χρόνια είναι πριν μπορεί να ήταν συνομή όπως είμαι εγώ τώρα. Ηλικιακά. Είναι η μακροβιότερη βασίλισσα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μετά το θάνατο της Ελισάβετ. Πόσο είναι. Και θέλει. Πόσα χρόνια είναι στο θρόνο. Τώρα πόσο χρονών είναι. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Α, για να ξέρω, μην έχω πει βλακία για την ηλικία μου. Δεν την ξέρουμε και πολύ όμως. Δεν είναι από τις δηλαδή, βασίλισσες που συζητάμε. Την είχε επισκιάσει η Ελισάβετ. Δεν είναι πρωτοκλασσάτη. Να το πούμε αυτό. Την είχε επισκιάσει η Ελισάβετ αυτό και τώρα είναι η. Εντάξει, παιδιά, αλλιώς κυριαρχεί ο βασιλιάς στην Αγγλία και αλλιώς κυριαρχεί. Στη Δανία είναι τυπικό το αξίωμα. Προσπαθεί τώρα λίγο κάπως να φτιάξει τα πράγματα για να έρθει και αυτή στην επικαιρότητα και να γίνει η νέα στάρ των βασιλιάδων. Μοναρχία. Η Μαργαρίτα λοιπόν, η τι Μαργαρίτα. Έχει κάνει. Έχει δύο εγγόνια, τον Νικολάη και τον Φέληξ, στους οποίους αποφάσισε να τους πάρει τους τίτλους από τη βασιλική οικογένεια, γιατί αυτά τα δύο παιδιά τα τελευταία χρόνια ασχολούνται με τη μόδα. Μάλιστα τις ημέρες που περάσαν, τους είδαμε στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι. Αυτά τα αγόρια είναι που βλέπαμε πριν. Είναι αυτά τα αγόρια. Αυτός. Είναι εδώ τα δύο εγγόνια. Είναι λοιπόν. Πρίγκιπας. Βεβαίως, είναι ο πρίγκιπας της Δανίας, αλλά θα είναι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, γιατί από 1η Ιανουαρίου δεν θα έχει κανέναν τίτλο. Δεν μπορεί να πάει στο εφετείο. δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνει και πώς θα τον υπερασπιστούμε για να γυρίσει πίσω. Γιατί πραγματικά τον βρίσκω κάτι. Ωραία, πες ότι τον κρατάς τον τίτλο. Ναι. Λες, εμένα μου αρέσει να σου πω. Σε μια δύσκολη ώρα, ρε παιδί μου, θες να πας σε ένα νοσοκομείο. Το ίδιο θα σε περιποιηθούν αν είσαι κανονικός το ίδιο. Αν πεις ήρθε ο πρίγκιπας και έχει πάθει σκολικό ειδίτιδα. Ναι, σωστά. Θα τρέξουν για τον πρίγκιπα. Δεν τον πετάς τον τίτλο, παιδιά. Μην λέμε άμα τον έχει. Και μόνο και για λόγους, ας πούμε, αυτό λέω. Πριν ο τραγουδιστής του πήρε κανείς τον τίτλο, δηλαδή όταν τον είχε. Δεν ήταν και μπορεί να τον λένε μόνο του να το λέει. Είμαι ο πρίγκιπας τάδε. Μα γι' αυτό ακριβώς αυτά τα δύο αγόρια αυτή τη στιγμή είναι σοκαρισμένα, γιατί η Μαργαρίτα δεν του είχε ενημερώσει ποτέ ότι θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Λέγεται ότι όλο αυτό έχει γίνει, η ίδια τουλάχιστον λέει, γιατί θέλει να τους αφήσει ελεύθερους να κάνουν τη ζωή τους χωρίς να περιορίζονται από κάτι όλα αυτά τα πρέπει. Πίσω. Αλλά η βασιλική κύκλη λένε ότι όντως κάτι κρύβεται από πίσω και ότι είναι ένα σχέδιο για να μπορέσει να κρατηθεί η μοναρχία ψηλά, γιατί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μετά το θάνατο της Ελισάβετ τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Μπορεί να έχουν κάνει κανένα σκανδαλάκι τα παιδιά. Που η Δανία είναι ανοιχτή, αυτό. Δεν είναι και καμιά χώρα συντηρητική όπως είναι η Αγγλία. Μπόργεν, το έχετε δει. Ναι. Λοιπόν, οπότε θα τη είπανε ή βγαίνει το σκάνδαλο ή αποκλήρωσέ τα για να προφυλαχθείς. Και κάτι τέτοιο έγινε. Δεν μου φτάνει εμένα το ότι κάνουν πασαρέλα. Μην τρελαθούμε. Εσύ τους ξέρεις αυτούς. Έχεις περπατήσει. Τους έχεις δει. Είναι αυτό το κλασικό που λες. Δηλαδή μπορεί και αυτά τα παιδιά να σε Άγγλο έχω ένα φίλο. Είμαι από την Ελλάδα και σου λέω: έχω ένα φίλο τον Γιώργο, τον ξέρεις. Μπορεί αυτά τα παιδιά να πάνε σε κάστινγκ όπως πας εσύ, ας πούμε, και να τους πει κάποιος: δεν μ' αρέσει πολύ τα αυτιά σου, είναι λίγο πεταχτά να έχουν τέτοια. Ναι, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, εκτίθεσαι. Οπότε... Ναι, οπότε... Και τώρα δεν θα είναι και πρίγκιπες. Τώρα... Θα είναι πιο δίκαιο. Τώρα τελείωσε.